πράγμα είναι αυτό που έχεις εσύ κάθε μέρα? Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν μέρες που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όλο μου το χρόνο τον αφιερώνω στη θάλια. Όχι όλο μου το χρόνο, βρίσκω και μία μισή το πολύ 2 ώρες την ημέρα, όταν δεν έχω θέατρο και γυμνάζομαι. Δεν σου κάνει γυμναστική ο άντρας σου? Όχι. Α, αυτό γιατί πάλι... έχει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν προλαβαίνουμε να βρεθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται και του λέω: θέλω να μου κάνεις ή γυμναστική, να μου κάνεις μάλαξη, γιατί είναι και γυμναστής, είναι και φυσικοθεραπευτής. Ωραία. Μου λέει: καλά, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, είμαι ψόφιος αυτό. Οπότε έχω να σου πω ότι γυμνάζομαι αλλού και επίσης κάνω και φυσικοθεραπεία αλλού. Ναι. Εγώ πριν γίνω μαμά, έλεγα πρώτα με τον άντρα μου και μετά με το παιδί. Θα κάνω 5 πράγματα για τον εαυτό μου και εντάξει, θα δούμε. Γίνεται, όλα αυτά λίγο να αποδογυρίζουν. Χωρίς να το θέλεις, το παιδί παίρνει τον πρώτο ρόλο και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι. Έχει τύχει φορά να θες να φύγεις από δουλειά? Ναι. Γιατί βέβαια. Δεν άντεχες. Βέβαια. Ναι. Μου έχει συμβεί 2 φορές στο θέατρο. 2 φορές, ναι. Όταν τελειώσαν οι παραστάσεις, έβγαλα ακμή σε όλο μου το σώμα. Από την οποία ταλαιπωρήθηκα 2 χρόνια. Έβγαλα ψυχοσωματική ακμή. Γέμισα σπηριά παντού. Ζέτα, για δεύτερο παιδί το σκέφτεσαι? Θεωρητικά θα ήθελα, πρακτικά δεν νομίζω ότι... Όχι, δεν είναι στο πρόγραμμα. Όχι. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το πέρασα πιστεύοντας ότι δεν είμαι γεννημένη για μητέρα και δεν θα κάνω ποτέ μου και παιδί και fair enough, μια χαρά όλα. Ο Μιχάλης ίσα ίσα που τον βρήκα σε μια κατάσταση που δεν ήταν έτοιμος να γίνει πατέρας με τίποτα. Δηλαδή όταν του πρότεινα, ξέρεις κάτι, θα ήθελες να το δοκιμάσουμε και να δούμε αν μας προκύψει. Εγώ δηλαδή τον προέτρεψα και τον παρέσυρα. Η περίοδος που ανακάλυψα ότι είμαι έγκυος ήταν μια περίοδος που με τον Μιχάλη είχαμε προσωρινά χωρίσει. Για μερικές ημέρες. Γι' αυτό τέλος πάντων το μήνα μέχρι που να καταλάβεις ότι είσαι έγκυος. Ναι, ότι ήταν μια περίοδος που δεν ήμασταν μαζί 100%. Είχαμε, όχι δεν ήμασταν μαζί 100%, είχαμε αποφασίσει να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους. Δεν έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης, γιατί βρήκαμε ότι δεν υπάρχει λόγος. Αυτά που θέλαμε να κάνουμε με το παιδί, το κάναμε και χωρίς σύμφωνο συμβίωσης και οτιδήποτε. Δεν θες να παντρευτεί? Όχι. Ναι. Δεν βρίσκω λόγο ύπαρξης, τουλάχιστον στο δικό μου το κεφάλι και στη δική μου την ψυχή. Η γιαγιά μου, η μαμά του μπαμπά μου, ήταν ένας άνθρωπος που για την εποχή της ήταν πολύ άξια και ήταν ο στυλοβάτης και μια γυναίκα πρότυπο για πολλές γυναίκες και της εποχής τότε και πόσο μάλλον και τώρα. Μου έχει πει 1-2 πράγματα τα οποία τα ακολουθώ στη ζωή μου πάντοτε, δηλαδή τα βρίσκω μπροστά μου συνεχώς. Το πρώτο είναι ότι ό,τι και να κάνεις, με ό,τι καταπιαστείς, κάν το καλά, αλλιώς μην το κάνεις καθόλου. Και το δεύτερο είναι ποτέ μην υποτιμάς κανέναν, γιατί δεν ξέρεις που μπορεί να τον βρεις μπροστά σου. Αν έχω κάποιον υποτιμήσει στην ζωή μου, αυτός ήμουν εγώ. Δηλαδή, με έχω υποτιμήσει και με έχω περάσει σε μία δεύτερη μοίρα κάποια περίοδο της ζωής μου, κάποιες περιόδους της ζωής μου. Ναι, και μου έχω κάνει κακό, δεν μου έχω φερθεί καλά. Οι Γοργόνες και Μάγκες θα είναι μέχρι το Πάσχα ή θα πάτε και πιο μετά στο Broadway? Θα είναι μέχρι 1η Απριλίου. Θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. 21, 22 και 23 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Θα πάμε Κύπρο, θα πάμε σε κάποια μεγάλα θέατρα εδώ πέρα στην Αττική, μέσα στον Ιούνιο όλα αυτά. Θα είσαι καλά. Και εσύ, και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχετε καλή σχέση, μάλλον, για να ανοιχτεί να πει αυτά τα πράγματα. Πολύ καλή σχέση. Εντάξει, δεν ένιωσα ότι την εισόρισες. Και ευτυχώς, γιατί δεν θέλω. Πες μου όμως, ρε παιδί μου, σου είπε η γυναίκα ότι όντως μόλις έμαθε ότι είναι έγκυος, ήταν σε περίοδο που ήταν χωρισμένη με τον σύντροφό της. Είχα να αποφασίσει. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι έγκυος τώρα, να μείνεις έγκυος και πάνω που μαθαίνεις
το ευχάριστο γεγονός να μείνεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Δηλαδή,